Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να δούμε το χρονικό εξάπλωση τη πυρκαγιά, η οποία μένεται για έκτο 24 ώρο. Μάρκο, να δούμε τι έχει καταγράψει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρηση και ο Κοπέρνικο. Στι 19 Ιουλίου, την Τετάρτη, είχε ξεκινήσει βέβαια η πυρκαγιά, ωστόσο βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή του Σάλακου. Βλέπουμε στο βόρειο τμήμα, κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού, έχοντα κυρίω δασικέ περιοχέ. Στις 20 Ιουλίου, την Πέμπτη, περιορίζεται κάπως, έχει καλύτερη εικόνα το μέτωπο, α, είναι σε ορεινή περιοχή, όμως υπάρχουν δύο εστίες Η μία είναι στο βόρειο τμήμα του μετώπου που βλέπουμε και δύο ακόμη εστίες στο νότιο. Όμως η γενική εικόνα δείχνει ότι πηγαίνει καλύτερα. Το Σάββατο, χθε, από το μεσημέρι και μετά, ενισχύονται οι άνεμοι. Και ενώ το νότιο τμήμα του μετόπου, που βρίσκεται σε χαράδρα, όπω λέγαμε, έδειχνε μια καλύτερη εικόνα, λόγω των ανέμων ξεφεύγει, ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και αρχίζει και κινείται απειλητικά προ τα Απόλωνα, προ το Ασκληπιό και κατεβαίνει και νότια βέβαια φτάνοντας μέχρι το Γενάδη και το Κιωτάρι. Και εκεί είναι που πλέον κενώνονται οι περιοχές, έρχονται τα μηνύματα του 112. Είδαμε αυτές τις εικόνες με χιλιάδες τουρίστες να εγκαταλείπουν όπως όπως τα ξενοδοχεία τους προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές καταφύγιο. Και η εικόνα βεβαίω που έχει πλέον η πυρκαγιά σήμερα είναι το μέτωπο να έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα. οι περιοχές βλέπετε που έχουν καεί σύμφωνα με με τις καταγραφές του Κοπέρνικου ξεκινούν από το βόρειο τμήμα του νησιού διασχίζουν όλο το κεντρικό εκεί που υπήρχε παρθένο άκαυτο δάσος και πολύ ήλιο, όπως λένε οι αναφορές και φτάνουν μέχρι το νότιο τμήμα είναι αυτό το καταστροφικό έργο που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά το βλέπουμε αποτυπωμένο πόσο μεγάλη έκταση ουσιαστικά κόβει στη μέση τη Ρόδο η φωτιά η οποία ξεκίνησε από το βόρειο τμήμα Άλλαξαν τελείως τα δεδομένα το μεσημέρι του Σαββάτου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους και έφτασε λοιπόν ε, μέχρι τη θάλασσα όπου έχει κάψει ουσιαστικά τα πάντα στο πέρασμά της. Σε ευχαριστούμε Σταύρο Ιωαννίδη.